8:24 λεπτά και επιστρέφουμε. Είμαστε εδώ πάλι. Και δεν θα πάμε στα τηλεοπτικά, θα πάμε στα δικαστικά. Έχουμε ένα τηλεοπτικό δικαστικό. Για την ακρίβεια, σήμερα διαβάζουμε στην εφημερίδα Star Press ότι η Ελεονώρα Μελέτη κατέθεσε αγωγή ύψους 50.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑЙ. Καλά τα λέω, Χρυσάντη μου, έχεις το ρεπορτάζ εσύ. Καλημέρα. Καλά τα λες, Κατερίνα. Καλά. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, όπως το διαβάσαμε, η Ελεονώρα Μελέτη κατέθεσε αγωγή κατά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, που ζητάει αποζημίωση 50.000 ευρώ. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα έτσι, που μου έκαναν εντύπωση, γιατί αναφέρει συγκεκριμένα ότι παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνήσει με το σταθμό περαιτέρω συνεργασία, όπως λέγαμε και εμείς, καθημερινή ενημερωτική και ψυχολογική εκπομπή, η Ελεονώρα λέει: αντιμετώπισα μια διάφορη και επιθετική στάση, σε σημείο να μην μπορώ να επικοινωνήσω με τους εκπροσώπους του καναλιού, όπου λίγο καιρό μετά, δηλαδή κάπου στην 31 Αυγούστου, της ανακοίνωσαν ότι διακόπτεται οριστικά η μεταξύ τους σύμβαση. Η Ελεονώρα, όπως φαίνεται, αναφέρει λίγο πιο κάτω ότι ως προελέχθη κυοφορώ ήδη από την 7 Εβδόμου του 2017 και το γεγονός της εγκυμοσύνης μου καθιστά άκυρη την απόλυσή μου, η οποία μετά τα αυτά την χάνει πολλαπλώς άκυρη. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, ήξεραν στο ΣΚΑΙ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι η Ελεονώρα Μελέτη ήταν έγκυος. Κάτι που σημαίνει ότι όταν μια γυναίκα κυοφορεί δεν γίνεται δεκτή η απόλυσή της. Ναι, παίζει κάτι όμως πολύ σημαντικό ρόλο. Από αυτά που ξέρω εγώ όταν ήμουν έγκυος, δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι. Αν είσαι μισθωτή στο σταθμό, στην εταιρεία την οποία δουλεύεις, ή αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και πληρώνεσαι. Ήτανε μισθωτή λοιπόν, όπως αναφέρει εδώ το δημοσίευμα. Μισθωτή, αλλάζουν τα πλάνα. Ήταν μισθωτή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, και συγκεκριμένα λέει ότι προσελήφθη προφορικά την 1η Απριλίου, ενώ κατόπιν της προφορικής συμφωνίας έγινε γραπτή στις 12 Μαΐου του 2017. Ναι. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, αυτό αλλάζει. Τότε δικαιωματικά του ζητάει την αποζημίωση αυτή, γιατί λογικά απαγορεύεται. Να σας πω τώρα, αυτά με τα νομικά δεν τα γνωρίζω κι εγώ καθόλου. Και δόξα τω Θεώ δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι η Ελεονώρα Μελέτη είχε πολύ καλή σχέση και με την κυρία Μαρακουδάκη, βγαίνανε για φαγητά. Τον κύριο Μαλέλη. Καλά, ο κύριος Μαλέλης είναι ενημερωτικό κομμάτι. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση όταν κάποιο. Ήταν γενικός διευθυντής ειδήσεων. Τι ακριβώς έγινε, γιατί ήταν να κάνει και την εκπομπή που κάνει η Ντορέτα. Η Ελεονώρα δεν ήθελε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είχαν την Ελεονώρα και την Ντορέτα, θα την έκανε η Ελεονώρα τη ζώνη. Αυτό που είπε και η κυρία Μαρακουδάκη σε πρόσφατη συνέντευξή της ήταν το εξής. Ότι προτείναμε στην Ελεονώρα κάποια κόνσεπτ τα οποία δεν ήθελε να κάνει, αλλά ήθελε να κάνει infotainment. Και τώρα τι λέει ότι ήξεραν ότι είμαι έγκυος, δηλαδή λόγω εγκυμοσύνη, να το πούμε και πολύ απλά. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα και πω στον Θέμη ή στον καναλάρχη είμαι έγκυος, θα πετάξει τη σκούφια του. Γιατί η εγκυμοσύνη πουλάει τηλεοπτικά. Δηλαδή, ποιο κανάλι θα. Αυτό ήθελε να. Δηλαδή, είναι και για καλό. Ναι. Εξάλλου, εγώ αντιλήφθηκα για λάθος. Αναφέρει μέσα στην αγωγή που έχει κάνει η Ελεονώρα την εγκυμοσύνη ως λόγο ότι δεν μπορεί ο σταθμός και η εταιρεία να την απολύσει. Α, σωστά, καμία εταιρεία, όχι μόνο τα τηλεοπτικά κανάλια, δεν μπορεί να. Εκτός εάν το κανάλι. Άλλο όμως δεν ήξερε και άλλη μισθωτή, αυτό που είπες εσύ. Άλλο το συμβόλαιο, άλλο ελεύθερος επαγγελματίας, άλλο μισθολόγιο. Γιατί ένα συμβόλαιο μπορεί να σπάσει και έγκυος να είσαι και θέμα υγείας να έχεις και. Αν είσαι μισθωτός, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι άλλα τα δικαιώματα. Οι παρουσιαστές όμως συνήθως είμαστε με συμβόλαια. Ναι. Ναι. Δεν είχε όμως συμβόλαιο. Η Ελεονώρα το είχε πει σε συνέντευξή της και είχε πει ότι εγώ δεν είχα συμβόλαιο. Το είχαμε πει τότε όταν είχα πάει στον Άγιο Δομήνικο ότι θα υπογράψω ένα χαρτί. Μετά από εδώ και από εκεί είχαμε δουλειές και δεν είχα συμβόλαιο. Αν όμως ήταν μισθωτή, όπως το λέει το ρεπορτάζ, αλλάζουν τα πλάνα. Μπορώ να όχι μόνο συγκεκριμένα στην Ελεονώρα, σε οποιαδήποτε υπάλληλο γυναίκα που είναι μισθωτή, δεν μπορεί καμία εταιρεία να τη διώξει στην εγκυμοσύνη της και όταν γεννήσει μετά υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που προστατεύει ο νόμος όχι την γυναίκα, όχι τη μάνα, το παιδί. Μάλιστα συγκεκριμένα με το δημοσίευμα. Συγγνώμη, Χρυσάνθη, υπάρχει και μια μικρή παράμετρος. Εάν η Ελεονώρα είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της εκείνη την περίοδο. Αφού λέει το γνώριζαν. Λέει το γνώριζαν. Ναι. Λέει το γνώριζαν. Ναι. Πάντως, άλλο ένα κομμάτι που εμένα μου φαίνεται ότι είναι ζητά για αποζημίωση μισθούς ποσό της τάξης των 17.000 ευρώ, ενώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 30.000 ευρώ, έτσι και μαζεύεται το ποσό των 50.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, όταν ζητάει αποζημίωση μισθών, ο μισθός παραπέμπει σε μισθολόγιο, άρα θα είναι κάτι, γιατί μιλάει και για δώρα Χριστουγέννων, άρα. Όχι. Όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν παίρνει. Αγωγή μπορεί να κάνεις και με συμβόλαιο. Με ενημερώνει και ο Θέμης που τα γνωρίζει αυτά. Αγωγή μπορείς και με συμβόλαιο. Δηλαδή να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και να κάνεις. Παίρνεις δώρο Χριστουγέννων ως ελεύθερος επαγγελματίας. και ενδεχομένως ένα ποσό μικρό να είναι σε μισθολόγιο, ναι, όπως και... κάνουν πάρα πολλοί παρουσιαστές και δημοσιογράφοι, ναι, και ένα άλλο είναι σε blog, είναι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Βέβαια για μένα, σε όλο αυτό, χωρίς να είμαι δικηγόρος, απλά γιατί έχω διαβάσει και 5 πράγματα, η εταιρεία και η κάθε εταιρεία μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ξέραμε ότι είσαι έγκυος. Πού το ξέραμε ότι είσαι έγκυος? Μας το έχεις πει, έχεις μάρτυρες, ποιοι ήταν οι μάρτυρες? Αυτό λέει το δικό μου το μυαλουδάκι. Στο νομικό κομμάτι. Και μιλάμε για την τελευταία. Και κάτι ακόμα. Η τελευταία συνομιλία από αυτά που έχει πει η Ελεονώρα μόνη της, που είχε με το ΣΚΑЙ και με την κυρία Μαρακουδάκη και με ανθρώπους του ΣΚΑΙ, ήταν 31, 25, 27 Αυγούστου, που ήταν, ναι, και σε διακοπές κιόλας. Ναι. Και χτύπησε το τηλέφωνό της και της ανακοινώσανε ότι δεν θα είσαι τελικά, ναι, μαζί μας. Ναι, λέει ότι από 7 Εβδόμου είχα ανακοινώσει. Χρυσάντη μου, τι λέει για τις ημερομηνίες της Star Press? Η Star Press λέει ότι, για την διακοπή, ότι την 28η Αυγούστου το κανάλι μου ανακοίνωσε ότι δεν, ναι, επιθυμεί την περαιτέρω συνεργασία μαζί μου, και εν τέλει την 31 Αυγούστου μου ανακοίνωσε ότι διακόπτει οριστικά τη μεταξύ μας σύμβαση, ενώ την ίδια ημέρα δήλωσε ψευδώς έναντι των αρμοδίων αρχών την οικειοθελή αποχώρησή μου, ενώ ουδέποτε συνέβη αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τέλη Αυγούστου... Αδειάζει δηλαδή... Και τον ΣΚΑΙ και αυτά που έχουν δηλώσει εκπροσωπικοί του ΣΚΑΙ. Βέβαια. Και αυτά που είπε η κυρία Μαρακουδάκη, παιδιά, είπε άλλα. Ναι, η Ελεονόρα, βέβαια, λέει αυτά που λέει και αυτά που πιστεύει και υποστηρίζει και γνωρίζει και ζει. Και η κυρία Μαρακουδάκη λέει άλλο. Ότι εμείς. Και ότι ο ΣΚΑΙ έχει ενημερωθεί για την εγκυμοσύνη της. Καταλαβαίνουμε από το δημοσίευμα πάντα τη Star Press, είναι τη εφημερίδα, ότι ο ΣΚΑΙ είχε ενημερωθεί για την εγκυμοσύνη. Ναι, το λέει 7 Εβδόμου του 2017. Νομίζω, φαντάζομαι, θα υπάρχει εξέλιξη όλων αυτών. Θα υπάρχει απάντηση. Ναι. Αν δεν απαντήσουν καθόλου. Κανένα τα κανάλια διαφορούν, ξέρεις, δεν απαντάνε πάντα. Αν δεν υπάρξει απάντηση, θα λυθούν στις δικαστικές αίθουσες το Δεκέμβρη. Μάλιστα. Μήπως να επικοινωνήσουμε με το γραφείο του ΣΚΑΙ? Ναι, τώρα θα επικοινωνήσουμε με το γραφείο τύπου του ΣΚΑΙ να δούμε τι έχει να πει γι' αυτό. Και Τζόρτζι, αν μπορέσει, με τον κύριο Αγαπηλού, που είναι ο δικηγόρος της Ελεονόρας Μελέτη. Οπότε κατά τη διάρκεια της εκπομπής σας έχουμε και νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη μου. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Θα μείνουμε στα δικαστικά. Γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα της Βίκης Σταμάτη και του Άκη Τσοχατζόπουλου. Πρώτο θέμα χθες σε όλα τα sites και παντού ήταν ότι η Βίκη Σταμάτη παίρνει διαζύγιο από τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να μου πεις τι έγινε χθες στο εφετείο. Χθες στο εφετείο, λοιπόν, αμέσως μετά την